μέρος το οποίο βλέπουμε εκεί που είναι ο αγαπητός Ιωσήφ, για να βάλουμε ένα γρίφο τώρα, πού να είναι άραγε αυτό το υπέροχο, το ωραίο σημείο που γίνεται πολλή συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, εδώ με αυτό το νησί, το οποίο είναι... Να το πω, να το μαρτυρήσω. Ναι, πες το. Το Καστελόριζο είμαι, στο Καστελόριζο, στο μαγικό Καστελόριζο. Καστελόριζο. Λοιπόν, Ιωσήφ, τι καλά νέα μας φέρνεις από το Καστελόριζο που είπαμε ελεύθερος δημοσιογράφος, Ιωσήφ Παπαδόπουλος. Τι να πούμε, αυτά τα οποία ανεβάζει στο YouTube με όλη την Ελλάδα, ο Διπορικό, αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Καστελόριζο. Αύριο θα βάλω αυτό το ωραίο με το μουσείο, με τους γρίφους, φοβερός ο Χούλης αυτός. Αλλά για πες μας, αφήνουμε το χρόνο σε σένα να μας πεις. Λοιπόν, ήρθαμε τη Δευτέρα στο Καστελόριζο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από το αυτοκινούμενο τροχόσπιτό μας. Το έκανα για σένα αυτό, για την εκπομπή σου. Και είναι απέναντί μας το Μαντράκι. Το Μαντράκι είναι το δεύτερο, ας το πούμε έτσι, λιμάνι του Καστελόριζου. Ακριβώς πίσω από το Λόφο είναι το κυρίως λιμάνι. Ο λόγος που δεν μπορέσαμε να πάμε εκεί, να κάνουμε αυτή την. Ήταν καθαρά τεχνική λόγη. Δεν μπορούσαμε να στήσουμε εκεί το λάπτοπ. Είναι τα σκάφη του στρατού και των καταδρομικών δυνάμεων τη Ελλάδος και δεν μπορούσαμε να το. Για λόγους αευνόητους, τώρα μην τα αναλύσουμε αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, το Καστελόριζο είναι μαγικός τόπος. Οι κάτοικοι ζουν εδώ πέρα στον παράδεισο. Τον απολαμβάνουμε και εμείς εδώ και τρεις μέρες. Είμαστε κυριολεκτικά κατά καλό καιρό. Ο κόσμος κάνει μπάνια ακόμα. Ηλιοφάνεια, ζέστη. Μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία ζει σε άλλους ρυθμούς. Και όλοι νομίζουν στην Αθήνα ότι εδώ πέρα επίκειται να γίνει κατάληψη από τους Τούρκους και πόλεμος. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι, και εγώ πιστεύω ότι ουδέποτε θα υπάρξει ούτε στο μέλλον, έτσι νομίζω. Κόσμος πάει και έρχεται απέναντι. Αύριο συγκεκριμένα είναι Παρασκευή, θα περάσουμε κι εμείς με ένα καραβάκι στην αρχαία Αντίφελο, που οι Τούρκοι πλέον την ονομάζουν ΚΑΣ, για να πάμε να δούμε και αυτό το μέρος. Έχουμε πάει παλιότερα, να κάνουμε και εκεί λίγο βίντεο, να δούμε πώς είναι και απέναντι. Καμία σχέση με το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι παραδοσιακό, είναι ελληνικό. Είναι αγνό, είναι αυθεντικό. Απέναντι είναι μια κομμόπολη, η οποία έγινε πόλη σιγά σιγά με το πέρασμα των χρόνων. Έχει πολλούς κατοίκους, έχει πολλούς τουρίστες και αυτή την εποχή, ειδικά από ό,τι μαθαίνουμε, έχει κυρίως Ρώσους τουρίστες. Αύριο είναι το παζάρι εκεί πέρα που γίνεται, η μεγάλη αγορά δηλαδή. Θα πάμε εκεί με την καπετάνισά μου να δούμε μήπως ψωνίσουμε και κάτι, όπως κάνουν πολλοί Καστελοριζοί, οι οποίοι δυστυχώς, το λέω, φεύγουν από εδώ και πάνε την Παρασκευή απέναντι για να ψωνίσουν οπωροκυπευτικά. Μην σας καταλάβω. Είναι το νησάκι δυστυχώς εδώ που βρίσκεται. Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα για να έρθουν από την Αθήνα. Έχει βέβαια κάνα δυο mini market. Παραπονιούνται οι κάτοικοι ότι οι τιμές είναι ψηλές και πάνε απέναντι που οι τιμές είναι χαμηλές. Τι να πρωτοπώ τώρα. Χθες κάναμε ένα περίπατο με τον Πανταζή το Χούλι επάνω στα βουνά του Καστελόριζου για να δείξουμε ότι υπάρχει και ένα άλλο Καστελόριζο. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπει ο πολύς ο κόσμος όταν έρχεται, δηλαδή μόνο το Μαντράκι και το λιμάνι. Υπάρχει ένα Καστελόριζο μαγικό, με αρχαία πατητήρια, με αρχαίους τάφους, με απίστευτη θέα προς τη Στρογγύλη, που είναι το απότατο σημείο και εκεί όπου κατά κάποιο τρόπο εγώ πιστεύω ότι εποφθαλμιούν να το πάρουν οι Τούρκοι, διότι αν το πάρουν θα μεγαλώσουν την ακτίνα δράσεως που έχουν για να μπορέσουν στο μέλλον να βγάλουν και αυτοί καύσιμα, έτσι, μην κρυβόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι πολλά που μπορώ να σου πω, Γιώργο, σε ακούω. Και πολλά αυτά τα οποία μας έχεις αναφέρει, δηλαδή πού να πρωτοπάς και εσύ σε ένα νησί το οποίο έχει πολλά όμορφα, ωραία σημεία να καταγράψεις, όπως εσύ ξέρεις και τα ανεβάζεις στο YouTube, Ιωσήφ Παπαδόπουλος. Αύριο παζάρι είπες, θα έχουμε πλάνα από εκεί, θα έχουμε βίντεο. Θα έχουμε βίντεο βέβαια οπωσδήποτε το Καστελόριζο, θα έχουμε ένα αέρια πλάνα, έχω ήδη τραβήξει ένα αέρια πλάνα, δεν πρόλαβες προφανώς να τα πάρεις. Μιλάω με κατοίκους εδώ του νησιού, τους ρωτάω, πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, θα έρθουν απέναντι του και θα έχουμε πόλεμο. Γελάνε οι άνθρωποι, λέει, μα τι είναι αυτά, λέει, αυτά λέει, είναι των τηλεοράσεων
πράγματα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους απέναντι, τουλάχιστον με τον απλό λαό. Έτσι, δεν έχουμε τίποτα. Ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Έρχονται αυτοί, πάμε εμείς, αγοράζουμε πράγματα. Μάλιστα, χθες μου έλεγε κάποιος ότι θα πάει απέναντι για να βγάλει το δόντι του. Είναι λυπηρή η κατάσταση αυτή. Να μην υπάρχει τα ισονησία δοντίατος, παράδειγμα. Έτσι. Θα πάει τώρα στην Τουρκία για να βγάλει το δόντι του. Τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψει κανείς ή να γελάσει. Ιωσήφ, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχει ζωή το νησί. Μπορείς να κυκλοφορήσεις, δηλαδή από καφενεία, μαγαζάκια, πώς είναι? Άκου να δεις, το νησί το χειμώνα αυτή τη στιγμή ζει περισσότερο, μπορώ να σου πω, από την παρουσία των αντρών του στρατού, του ναυτικού και από δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν αυξήσει το συνολικό αριθμό των κατοίκων πάνω στο νησί, διότι οι κάτοικοι του Καστελόριζου είναι περίπου 250-300 θα έλεγα, αλλά με όλους αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, στο στρατό κτλ. Αυξάνεται ο αριθμός, επιτρέψτε μου να μην πω πόσος είναι. Ναι. Πάντως υπάρχουν μαγαζάκια στο λιμάνι, υπάρχουν καφετέρες, μπορεί να πιει κανείς τον καφέ του, υπάρχουν ψαράδες που δραστηριοποιούνται, φέρνουν ψάρια. Γενικά υπάρχει μια ζωή στο νησί, είναι κατά καλό καιρό μπορώ να σας πω, και ας είναι παραμονές Χριστουγέννων, αυτό μας έχει καταπλήξει. Κάθομαι έξω αυτή τη στιγμή και ζεσταίνομαι. Φοράω ένα φλοίς και ζεσταίνομαι. Τι να σας πω. Είναι σαν να είσαι στην Αυστραλία, κάπως έτσι. Δεν περιγράφεται. Μα άλλωστε και η Κύπρος, η οποία προφανώς είναι πολύ χαμηλότερα, απέχει καμιά 80 μίλια από εδώ, δεν είναι μακριά. Ενώ η Αθήνα απέχει 320. Απέναντι. Ναι, έτσι, 320. Και το Καστελό, η Αντίφελος απέναντι, δεν μου αρέσει να λέω Κας. Είναι αντίφελος, υπήρξε παλιά. Με τον Δήμαρχο είχες κάποια επαφή, υπάρχει κάποια χριστουγεννιάτικη έτσι ατμόσφαιρα, με την έννοια δηλαδή κάνουν κάποια εκδήλωση? Δεν νομίζω, θα μιλήσω με τον Δήμαρχο πιστεύω το Σάββατο ή μπορεί και σήμερα, δεν ξέρω, γιατί έχω κάποια πράγματα να τον ρωτήσω. Βλέπω κάποιο στολισμό, μην φανταστείτε τίποτα τρομερά πράγματα όπως κάνουν, ναι, στην Αθήνα. Κάτι φωτάκια στα αυτά, ένα λογάκι με ένα έλκυθρο, τέτοια πράγματα. Δεν έχω μάθει ότι θα κάνουν κάτι το ιδιαίτερο, γιατί άλλωστε ο κόσμος είναι λίγος, δεν υπάρχει τουρισμός αυτή τη στιγμή. Οπότε ό,τι κάνουν, το κάνουν για τους εαυτούς τους. Οι συγκοινωνίες τώρα το χειμώνα πώς είναι, γενικά, αν θέλει κάποιος να πάει στη Ρόδο, έχει καθημερινά πλοίο? Καταρχάς υπάρχουν δρομολόγια με το αεροπλάνο, υπάρχει αεροδρόμιο στο νησί. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο συχνά είναι οι πτήσεις, πόσο συχνά έρχονται στο Καστελόριζο. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Blue Star Ferries, η οποία μας ταξιδεύει και εμάς, και ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία που μας δίνει τα εισιτήρια και ταξιδεύουμε δωρεάν στα νησιά του Αιγαίου. Η Blue Star, με το Blue Star Paros κάνει ένα δρομολόγιο την εβδομάδα, φεύγει την Κυριακή από τον Πειραιά και με ενδιάμεσα λιμάνια, μεταξύ των οποίων και τη Ρόδο, έρχεται την επόμενη μέρα στις 11 η ώρα περίπου, το μεσημέρι φτάνει στο Καστελόριζο. Με αυτό το πλοίο ήρθαμε και εμείς και με αυτό θα φύγουμε. Μία φορά τη βδομάδα έχει η Blue Star και νομίζω ότι υπάρχει και το Σταύρος, είναι ένα άλλο καράβι του κύριου Μανούση, της ΑΟΣ Φέρης, που έρχεται και αυτό. Αλλά δεν ξέρω τα δρομολόγια αυτού του πλοίου. Θα έμεινες άνετα εκεί, Ιωσήφ, σε αυτό το νησί? Μη με ρωτάς εμένα αν θα έμενα στο Καστελόριζο. Εννοείται. Η καπετάνισσα θα έμενε? Η καπετάνισσα θα έμενε, αλλά δεν μπορεί να μείνει πολύ, γιατί έχει μεγάλη αγάπη και την τραβάνε τα εγγόνια. Όχι, ναι, ότι δεν τραβάνε, ναι, και εμένα. Όχι ότι δεν τραβάνε και εμένα. Και εμένα με τραβάνε. Αλλά πολλές φορές δεν σου κρύβω ότι φεύγω από ένα μέρος όπως εδώ, ας πούμε. Θα φύγουμε τη Δευτέρα. Θα κάτσουμε μια εβδομάδα δηλαδή. Θα φύγω με κρύα καρδιά. Δηλαδή θέλω να δω τα εγγόνια μου. Να είναι καλά τα παιδιά. Εκεί είναι, στην Αθήνα. Θα μας περιμένουν. Αλλά στο Καστελόριζο δεν έχει δυνατότητα να έρθει συχνά. Και εγώ θα ήθελα να μείνω περισσότερο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, τελειώνοντας, εμείς αύριο θα δούμε τι θα ανεβάσεις για να το δείξουμε έτσι στην εκπομπή μας για την πολύ καλή δουλειά που κάνεις. Τελειώνοντας, τι θέλεις να συμπληρώσεις? Θέλω να πω ότι τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά τα ακριτικά, θέλουν ενίσχυση. Θέλουν ενίσχυση ψυχολογική περισσότερο, θέλουν προστασία, περισσότερη προσοχή από το κράτος. Σήμερα μίλαγα με τη γυμνασιάρχη, την κυρία Μπέτη, τη Μούζακ, η οποία είχα μιλήσει μαζί της και πριν από 14 χρόνια συνεχίζει να είναι γυμνασιάρχη στο ίδιο σχολείο, στη Σαντράπια σχολή, ένα φοβερό κτίριο, το οποίο όμως έχει πολλά στατικά προβλήματα, πολλά τεχνικά θέματα αντιμετωπίζουν. Παρ' όλα αυτά έχουν δασκάλους πρωτοφανές, έχουν δασκάλους αρκετούς, δεν έχουν πρόβλημα εκεί, έχουν όμως θέματα άλλα.
έχουν θέματα, ας πούμε, της βιβλιοθήκης που πέφτουν τα ράφια, υγρασίας, θα γίνουν κάποια έργα, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, έχουν προγραμματιστεί. Είναι μια κατάσταση, μια άλλη Ελλάδα πραγματικά, πίστεψέ με, θέλει αγάπη εδώ, θέλει αγάπη από το κράτος. Δυστυχώς έχει παραμελήσει η ελληνική πολιτεία και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι. Είναι παραμελημένα τα νησιά. Γι' αυτό απέναντι τα υποφθαλμιά. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ένα οικόπεδο το οποίο δεν το περιφράζεις, δεν το προσέχεις. Τι θα γίνει, θα το θέλει ο γείτονας. Θα λέει δεν το θέλεις εσύ, εδώ καταπατήσω εγώ. Θα κάνω χρησικτησία, κάτι θα κάνω. Είναι μεταφορικά αυτά που λέω, έτσι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά τον βλέπετε ότι συνέχεια μιλάει για τα ελληνικά νησιά, για τα ελληνικά νησιά, τα παραμεθόρια. Εκεί το νοσοκομείο γιατρός. Υπάρχει γιατρός. Υπάρχει αγροτικός γιατρός. Δεν έχω ακόμα πάει να δω στο ιατρείο αν υπάρχει ιατρός ειδικοτήτων. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, Γιώργο, π.χ. θέλει να πάει κάποιος να βγάλει το δόντι του και δεν υπάρχει στην Κάσο, λέω. Εγώ είμαι την Κάσο εκεί κολλημένος. Δεν υπάρχει στο Καστελόριζο οδοντίατρος και θα αναγκαστεί να πάει απέναντι, στην αντίφελο, στο ΚΑΣ. Και είναι λυπηρό αυτό να το σκέφτεσαι, ένα ελληνικό νησί να μην έχει οδοντίατρο και να πρέπει ο κάτοικος ο Καστελοριζιός να πάει απέναντι για να βγάλει το δόντι. Σε πόσα λεπτά πηγαίνεις απέναντι, σε πόσα λεπτά? Τίποτα, 3,5 μίλια είναι. Σε το καραβάκι αυτό που έρχεται, έχουμε και άλλο θέμα εδώ. Δεν πηγαίνουν ελληνικά καραβάκια γιατί οι Τούρκοι τα χρεώνουν υπέρογκα, τους βάζουν ένα χαράτσι για να πάνε απέναντι, ενώ στα δικά τους δεν βάζουν. Πονηροί, μέσα στα πράγματα, ξέρουν τι κάνουν. Και έτσι λοιπόν, εμείς δεν πάμε εκεί πέρα. Δεν συμφέρει να πάνε τα καΐκια τα ελληνικά απέναντι και έρχονται οι Τούρκοι και φέρνουν κόσμο και παίρνουν και τους Έλληνες απέναντι. Εμείς θα πάμε αύριο και θα πληρώσουμε 35 ευρώ το άτομο, πήγαινε έλα. 70 ευρώ δηλαδή, δύο άτομα. Φανταστείτε για μια απόσταση που πας κολυμπώντας. 70 ευρώ για να πας και να έρθεις. Όχι, 35 ευρώ το άτομο. 70 οι δυο μας. Α, δυο σας. Να πας και να. Αλέρε τουρ, ναι. Λοιπόν, κοίτα, θα μπορούσαμε παρόλο που ο τόπος Γιώργο είναι μικρό, σέβομαι τον χρόνο της εκπομπής σου. Ξέρω ότι δεν έχεις άλλο, ξέρω ποιοι είναι οι κανόνες της τηλεόρασης και του εμπάση περιπτώσει του καναλιού. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και ας είναι το μέρος μικρό. Έχει πολλά θέματα εδώ πέρα να μιλήσουμε, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Γι' αυτό έχεις πάντα το ελεύθερο, κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή, όποτε νομίζεις εσύ, είσαι ελεύθερος δημοσιογράφος. Και ελεύθερα μπορεί να μιλάει ο καλός συνάδελφος, ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος, εδώ στην εκπομπή μας, που χάρη στον Ιωσήφ βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία ρεπορτάζ, τα οποία με την άδειά του μπορούμε να τα βλέπουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, όπως θα τα δούμε αύριο. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Τίποτα, και να περιμένουμε τις νέες εικόνες. Βεβαίως, να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ και να είσαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα, όπως φαίνεται δηλαδή, θα έρθω και στην ΚΟ, οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Ωραίο το πλάνο πίσω είναι, για φέρ' το λίγο μπροστά, το πλάνο πίσω είναι. Είναι το μαντράκι, τι να φέρω μπροστά, κάτσε να δω πώς μπορώ να γυρίσω λίγο, ναι, έτσι, ναι, κάπως. Για πάρτι και κάνε μια βόλτα. Μπορείς, ναι, να... βλέπεις τα βουνά, εδώ πάνω περπατάγαμε, ναι, ναι, χθες, πάνω σε αυτά τα βουνά. Ναι. Πάνω σε αυτά τα βουνά περπατάγαμε. Και γυρνάω έτσι όπως γυρνάω το λάπτοπ, τώρα βλέπεις πίσω το μαντράκι, έτσι, με τα υπέροχα σπίτια που έχει και το Καρνάγιο, έτσι. Αυτό είναι. Είναι μαγικό μέρος, πάνω στο ύψωμα. Από φαγητό, τι... Φαγητό, έχει. Κοίταξε να δεις, είμαστε αυτάρκης κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια μπορεί να τρώμε και σε κάνα ταβερνάκι άμα χρειαστεί εδώ πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε ψαράκι σήμερα, αγόρασα από ένα ψαράκι, μου το έφτιαξε και όλα μου το καθάρισε. Θα βάλουμε εδώ πέρα έξω από το τροχόσιτο που είναι καλοκαίρι, να ψήσουμε με την καπετάνηση, να πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί και να βλέπουμε απέναντι αυτό το θέαμα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα μας αναζωογονούν, Γιώργο. Δηλαδή, αν είναι να ζήσω 80 χρόνια, θα πάρω άλλα δύο καβάντζα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να τα ξαναπούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, για την όμορφη εικόνα και για όλα όσα μας είπες.